Καλησπέρα παρεούλα μου, φίλες και φίλοι μου που και βρίσκεστε Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα φτιάξετε μουσακά χωρίς τύψεις, έτσι ακριβώς όπως το λέω. Δεν τηγανίζουμε τίποτα, δεν καταναλώνουμε, δεν χαλάμε λάδια, δεν πετάμε λάδια. Εύκολη μπεσαμέλ ή πιο έξυπνη μπεσαμέλ. Θα σας δείξω τα βήματα τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα που θα κάνετε τον πιο ωραίο μουσακά. Βάζουμε σε σιλικόνη ή σε λαδόκολλα τις πατάτες και τις μελιτζάνες κομμένες ομοιόμορφα, όχι άλλες χοντρές και άλλες λεπτές. Αν οι μελιτζάνες σας γίνουν νωρίτερα, μπορείτε να βγάλετε τις μελιτζάνες και να ψήσετε τις πατάτες. Ή σε άλλο ταψί τις πατάτες, σε άλλο τις μελιτζάνες. Εδώ τώρα θα βάλετε κρύο γάλα στην κατσαρόλα, θα ρίξετε το αυγό, αλατάκι, πανεύκολα παιδιά, σιμιγδάλι και κορνφλάουρ. Θα σας γράφω τα υλικά της συνταγής κάτω από το βίντεο, όπως σε όλα τα βίντεό μου. Ανακατεύουμε λίγο να διαλυθεί. Δεν διαλύεται ποτέ το κορνφλάουρ και το σμιγδάλι όταν είναι ζεστό. Κρύο λοιπόν, το βάζουμε στο μάτι και μέσα σε 5 λεπτά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Η κρέμα σας είναι έτοιμη, έχει πήξει, όχι πάρα πολύ. Όταν τη βγάλετε θα βάλετε μόνο 2 κουταλιές λάδι. Αυτό είναι όλο το λάδι της συνταγής. 2 κουταλιές λάδι στην κρέμα, τίποτα άλλο. Λοιπόν, στρώνουμε τις πατατούλες, οριζόντια. Βλέπετε ότι η μελιτζάνα μας είναι πάρα πολύ μαλακιά, είναι καλύτερα και από τη γανιτή. Και οι πατάτες και οι μελιτζάνες είναι όπως πρέπει. Μία στρώση πατάτες οριζόντια, μία κάθετα μελιτζάνες. Ρίχνουμε τον κυμά μας. Τον κυμά εγώ τον έχω κάνει από την προηγούμενη. Έκανα μακαρόνια με κυμά. Φάγαμε και κράτησα τον υπόλοιπο τον κυμά να κάνω ένα ταψάκι μουσακά. Πάνω από τον κυμά θα βάλουμε τη δεύτερη στρώση μελιτζάνας. Τις μελιτζάνες καλό είναι να μην τις κόβουμε και πάρα πολύ χοντρές. Και κάτι άλλο, εγώ την καθαρίζω την πιο πολύ φλούδα από τη μελιτζάνα. Γιατί δεν αρέσει και στα παιδιά. Λοιπόν, εδώ στην κρεμούλα μας είναι έτοιμη. Έχουμε ρίξει λίγο τυρί τριμμένο. Λίγο τυράκι τριμμένο και πάνω από τις μελιτζάνες. Ό,τι τυράκι έχετε λίγο έτσι να νοστιμήσει, θα είναι πιο ωραία. Θα βάλουμε την κρέμα μας, θα την απλώσουμε κανονικά με ένα κουτάλι, μια σπάτουλα, ότι έχουμε ομοιόμορφα. Αυτό το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το δείχνω και να σας τα λέω. Νοικοκυρές είμαστε όλες, λίγο πολύ. Ρίχνουμε λίγο τριμμένο τυράκι και ψήνουμε στο φούρνο 45 λεπτά στους 190 βαθμούς ή ανάλογα το φούρνο σας. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Δεν χρειάζεται να σας πω κάτι. Χωρίς κόπο. Βάζεις 2 ταψά στο αερόθερμο, ψήνεις μελιτζάνες, ψήνεις τις πατάτες σου. Το κυμά μπορεί να τον έχεις είτε από την κατάψυξη είτε από την προηγούμενη μέρα φτιαγμένο. Η κρέμα θέλει 5 λεπτά ακριβώς, όλα τα υλικά μαζί, κρύα, τα βάζεις στο μάτι και σε 5 λεπτά έχει πήξει και το αποτέλεσμα θεϊκό. Κοιτάξτε να δείτε. Θα το λατρέψετε, θέλω να το φτιάξετε, θα γίνω αγαπημένο σας, θα με θυμόσαστε κάθε φορά που το φτιάχνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, σας αγαπώ, είστε η παρεούλα μου, ελπίζω να σας αρέσουν οι συνταγές μου, σίγουρα σας αρέσουν γιατί τα σχόλια που βλέπω που μου αφήνετε είναι πάρα πολύ ωραία, θετικά και σχόλια γεμάτα αγάπη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι βελούδινος, είναι τρυφερός, κάντε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου όσοι δεν έχετε εγγραφεί ακόμη. Και σας είπα, κάθε φορά που θα το φτιάχνετε το μουσακά θα με σκέφτεστε, θα με θυμάστε, θα λέτε τι ωραίος μουσακάς και τι εύκολος αυτός της κυρίας Γκόλφος. Τα φιλιά μου λοιπόν, σε όλους σας αγαπώ.